Επειδή σε λίγο διάστημα ολοκληρώνεται η παρούσα τουριστική περίοδο, πώ κινείται στον Άγιο Νικόλαο ο δικό σου κλάδο, είστε κι εσεί ικανοποιημένοι? Δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι για την κίνηση. Ο κόσμο αυτό που ήρθε ήταν όχι καλού οικονομικού επίπεδου. Τα ξενοδοχεία ναι, με το All Inclusive ήταν γεμάτα, αλλά δεν βγαίναν έξω. Δηλαδή στι 7 μέρε που ήταν, βγαίνανε τη μία. Οπότε τα έσοδα είναι κάπως περιορισμένα, δεν κινήθηκε για μας καλά η σεζόν. Για τα ξενοδοχεία, ναι. Κοιτάξτε, όλη η αγορά είναι μαραζωμένη. Όχι μόνο η αγορά, αλλά εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν και είναι επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να δούμε, κύριε Κορομπίλια, και το θέμα του All Inclusive. Δεν μπορεί All Inclusive να υπάρχουν ξενοδοχεία μέσα στην πόλη. Τα All Inclusive είναι 8 χιλιόμετρα έξω από τις πόλεις. Μπορούν να γίνουν All Inclusive που δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω. Όχι μέσα στις πόλεις. Δεν θα μην αναφέρω ονόματα. Και μιλάμε για ένα κλάδο του Αγίου Νικολάου, κύριε Πρόεδρε, που ο στόλος του είναι με υπερσύγχρονα ταξί, περιποιημένα και οδηγεί καθώς πρέπει, με την κραβάτα τους και το πουκάμισό τους, σε ξένες γλώσσες και με πάρα πολύ καλό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ τους. Βέβαια. Έχω 95% νέο στόλο. Όχι μόνο νέο στόλο, έχω μορφωμένα παιδιά με τελειωμένα πανεπιστήμια. Τα ταξί μας σε όλη την Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι, όλοι μας συγχαίρουν, όλοι μας δίνουν τα εύσημα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Δήμος μας συμπεριφέρεται έτσι. Ευχαριστώ.